Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Και ποιος δεν έχει συγκλονιστεί από το τραγικό τροχαίο πέρσι με τον Νίκο Καραπάνο θύμα, φοιτητή ιατρικής. Είχαμε συγκλονιστεί όλοι. Το τροχαίο έχει γίνει στην Ιερό Πολυτεχνείο, βλέπετε και τις σχετικές εικόνες. Ένα χρόνο μετά λοιπόν, οι φίλοι του σήμερα τον τιμούν και τον θυμούνται με έναν αγώνα μπάσκετ που θα γίνει στο γήπεδο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Νίκος έπαιζε μπάσκετ, ήταν φοιτητής ιατρικής και μάλιστα είχε μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον. Το λήμα της ζωής του κόπηκε ξαφνικά μετά από ένα τροχαίο που έγινε πέρσι. Ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, συνελήφθη, θα γίνει δίκη. Ωστόσο, πριν από μία εβδομάδα είχαν πάλι τη σύλληψή του έξω από το Ρωμαίο, εκεί διασκέδαζε και συνελήφθηκε πάλι μεθυσμένος. Όμως, ο ίδιος λέει στην εφημερίδα Κόσμος ότι ναι, μεν αναγνωρίζει ότι πραγματικά ήταν πιωμένος όταν έγινε το τραγωγικό τροχαίο με την τραγωδία με θύμα τον Νίκο Καραπάνο. Δεν ήταν όμως μεθυσμένος, λέει, την Κυριακή. Μάλλον δεν οδηγούσε μεθυσμένος, διότι είχε σταθμεύσει το όχημα φίλου του με το οποίο είχαν πάει για διασκέδαση στο πάρκινγκ έξω από το Ρωμαίο, εκεί στην οδό Πανεπιστημίου, όταν έπρεπε να πάρει τα τσιγάρα του μέσα από το όχημα. Μπήκε όντως με το κλειδί του φίλου του, στο αυτοκίνητο του φίλου του, μπήκε μέσα. Εκεί υπήρχε ένα μπλόκο, το οποίο δεν το είχε δει, από ό,τι λέει ο ίδιος. Του είπαν να κάνει ένα μέτρο πίσω το αυτοκίνητο για να περάσει κάποιος άλλος. Όντως το έκανε αυτός μέσα στο πάρκινγκ, όμως δεν οδήγησε δηλαδή εκτός και εκεί τον συνέλαβαν. Προφανώς θεωρεί ότι ήταν στημένο όλο αυτό, ότι κάποιος τον παρακολουθούσε, δεν ξέρω. Θα τα πει στο δικαστήριο όλα αυτά. Άλλωστε τα είπε όταν καταδικάστηκε σε 2 μήνες φυλάξη για την οδήγηση αυτή μέσα στο πάρκινγκ. Είχαμε λοιπόν δεύτερη καταδίκη σε 2 μήνες φυλάξη για τον άνδρα αυτόν την περασμένη Δευτέρα από το δικαστήριο Πατρών. Η υπόθεση είναι πραγματικά δύσκολη, έτσι ώστε να δούμε όλες τις πτυχές και τις λεπτομέρειες. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δικαστήριο. Μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε, ένας νέος άνθρωπος χάθηκε, οδηγούσε σίγουρα μεθυσμένος, μας είπε ότι είναι μεθυσμένος για εκείνη την πράξη και ότι έχει αλλάξει όλη τη ζωή από εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, ξεκαθαρίζω ότι ναι, μεν τότε ήταν μεθυσμένος, όμως δεν οδηγούσε στο δεύτερο περιστατικό, έστω και αν η δικαιοσύνη τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε 2 μήνες φυλάκιση.